Συγγνώμη μου, δεν έκανα μαύρο blank που λένε στο κεφάλι και να φτιάξουμε σιγά σιγά τα 24 εργαλεία τα οποία χάθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά έχουμε καλές απεικονίσεις από την Γιένα, από τη Steyermeier Collection και μπορούμε και αυτά να τα αντιγράψουμε και να έχουμε πλέον. Όπως βλέπετε και εδώ, από αυτά είναι από την Έφεσο, είναι πράγματα που μπορεί εύκολα να αντιγραφούν. Θα ήθελα τώρα να καλέσω, πριν πάμε να δούμε το ιατρείο, να καλέσω τον κύριο Κιάρη να μας πει και εκείνος δύο λόγια. Μετά, αφού δούμε τα διάφορα, θα έχουμε τη Γενική Συνέλευση Καρμελών. Αγαπητό Προεδρείο, κύριε Πρόεδρε, κυρία Παρισίδου, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που μόλις μετά από 9 μήνες, μετά την ανακοίνωση του Ιουνίου σε αυτόν εδώ τον χώρο, κατά τη διάρκεια της αφικτιονίας, της εργασίας μου σχετικά με το υποκρατικό ιατρείο, να έχουμε σήμερα την έναρξη, την αφετηρία θα έλεγα, του έργου. Σίγουρα ο Πρόεδρος δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και με τις πάρα πολλές γνώσεις του πάνω στα θέματα αυτά είναι ο πιο κατάλληλος για την τελική παρουσίαση του ιατρείου. Άρχισε από τα πιο δύσκολα. Δηλαδή αυτά που θα δούμε σήμερα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι ενός υποκρατικού ιατρείου. Οι άμβοι, όλα αυτά όπως ανεπτύχθησαν. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα τα οποία περιγράφονται στα κείμενα της υποκρατικής συλλογής, όπως είναι οι βεντούζες, οι διάφοροι επίδεσμοι, οι νάρτικες, τα διάφορα υλικά, όπως είναι καταπλάσματα, τα οποία χρησιμοποιούσε την εποχή εκείνη. Και ακόμα όργανα, όπως η οδοντάγρα, η σταφυλάγρα, η συσκευή για την κρανιοανάτρηση, επεμβάσεις που εγίνονται εκείνη την εποχή. Βέβαια θα χρειαστεί ιδιαίτερη γνώση του πώς ήσαν αυτά τα αντικείμενα, αλλά σίγουρα με τις γνώσεις που έχουμε από τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις, σίγουρα θα μπορέσουν να φτιαχτούν περίπου τα ίδια. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε και πιστεύω ότι όλοι οι ΚΟΗ, ειδικά οι ΚΟΗ, θα πρέπει να συμπαρασταθούν με κάθε τρόπο, με τις γνώσεις τους, με την οικονομική τους επιφάνεια, θα πρέπει να σταθούν σε αυτή την προσπάθεια που θα είναι, πιστεύω, ένα στολίδι για το νησί της ΚΟΗ. Ευχαριστώ. Να σας καλέσω τώρα να έρθετε μέσα να δείτε το ιατρείο και να παρακαλέσω και απ' έξω, ναι, το είπα πριν, θα ανοίξουμε και τα παράθυρα, μπορείς. Εάν κάποιος από σας χτίσει ή βρει έναν ωραίο μεγάλο γρανίτη, μια μεγάλη πέτρα, τη θέμε, να τη βάλουμε μέσα στον κήπο και να βάλουμε από πάνω 50 χρόνια δίκο να τιμήσουμε τον ιδρυτή του. Θα έπρεπε και αυτό κάπως να μπει. Δεν είναι κόστος, είτε το βγάλετε από τη θάλασσα και δεν ξέρετε τι να το κάνετε, είτε το βγάλετε στα θεμέλιά σας, είτε οτιδήποτε, μια ωραία μεγάλη πέτρα, μια πολύ διακριτική αυτή, στα 50 χρόνια δίκο στον ιδρυτή. Ο κύριος Βουρένος βρήκε ήδη. Να είστε καλά.